Κυρίες και κύριοι βουλευτές, από σήμερα περάσαμε σε μια νέα φάση, σε μια φάση που, όπως επιβεβαιώνουν οι ειδικοί και οι επιστήμονες, είναι εξίσου δύσκολη και σίγουρα πιο σύνθετη, πιο απαιτητική σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο της καραντίνας. Και σε αυτή τη φάση η κρατική ευθύνη δεν θα μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από την πειθαρχία και την αποφασιστικότητα των πολιτών. Είναι άμεση ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς, των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Είναι άμεση ανάγκη να γίνουν μαζικά διαγνωστικά τεστ, να υπάρχει προμήθεια σε μάσκες χωρίς επιβάρυνση. Να αξιοποιηθεί ο χρόνος που κερδίθηκε για να στηριχτεί ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, ειδικά από τη στιγμή που όλοι προβλέπουν ένα πιθανό δεύτερο κύμα πανδημίας από το φθινόπωρο. Και φυσικά να στηριχθούν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι άνθρωποι που δεν καταγράφονται πουθενά, που είναι κάτω από τα ραντάρ όπως έχουμε ξαναπεί, με αποτέλεσμα να μην έχουν κανένα απολύτως εισόδημα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν για παράδειγμα και οι άνθρωποι του πολιτισμού, οι εργάτες της τέχνης που εδώ και μέρες έχουν υψώσει φωνή διαμαρτυρίας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν τώρα και με ευθύνη του κράτους. Αντί όμως να ασχοληθείτε σοβαρά με όλα αυτά, βρήκατε την ευκαιρία με την πανδημία, με αφορμή την πανδημία, για να περάσετε όποιο αντιδραστικό, αντιλαϊκό μέτρο είχε απομείνει μετά από 10 χρόνια κρίσης και μνημονίων. Βρήκατε την ευκαιρία να υλοποιήσετε τις 10 εντολές του ΣΕΒ, προτάσεις που χρόνια τώρα φόλιαζαν στα κοιτάπια του και που όλοι τις ξέρουμε. Και νομίζετε ότι τώρα βρήκατε τη στιγμή να τις περάσετε στα μουλοχτά, εκμεταλλευόμενοι και την υπολειτουργία της Βουλής. Ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα είναι και το σημερινό περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο που έρχεται να σαρώσει ό,τι άφησαν όρθιο προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως αυτό το δήθεν περιβαλλοντικό νομοσχέδιο το έγραψαν οι ίδιοι οι βιομήχανοι ένα χρόνο πριν. Ο ίδιος ο ΣΕΒ, για παράδειγμα, ένα χρόνο πριν, με το ενημερωτικό του δελτίο, ουσιαστικά υποδείκνυε στην κυβέρνηση τι να κάνει για το περιβάλλον, ζητούσε ταχύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση για περισσότερες επενδύσεις. Δεν πρόλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τον πρόλαβαν οι εκλογές, έσπευσε να το υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια, για ποιο λόγο θα έπρεπε αυτό το νομοσχέδιο να συζητηθεί και να ψηφιστεί τώρα? Για ποιο λόγο θα έπρεπε να περάσει εν μέσω πανδημίας? Η απάντηση κατά την άποψή μας είναι γνωστή. Γιατί πολύ απλά κανένας δεν συμφωνεί με αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί έχει καταδικαστεί από οργανώσεις, από φορείς που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος. Οπότε τι πιο βολικό να περάσει αυτό το νομοσχέδιο σε μια περίοδο που η κύρια προσοχή του λαού μας είναι αντικειμενικά στραμμένη αλλού. Το νομοσχέδιο λοιπόν που φέρνετε για ψήφιση στη Βουλή είναι ένα νομοσχέδιο που το σύνολο των περιβαλλοντικών οργανώσεων το χαρακτηρίζει αρμαγεδόνα για το περιβάλλον. Και το φέρνετε στα μουλοχτά με τρόπο τέτοιο ώστε να περιοριστούν όσο γίνεται και οι αντιδράσεις του ελληνικού λαού, ειδικά της ελληνικής νεολαίας. Έχετε το φράσος να βαφτίζετε περιβαλλοντική προστασία τον εξευτελισμό της έννοιας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τις εξπρές αδειοδοτήσεις κάθε είδους που θα ανατίθενται σε ιδιώτες. Τις χιλιάδες νέες ανεμογεννήτριες σε κάθε βουνοκορφή και τα δεκάδες χιλιάδες φωτοβολταϊκά πάρκα με τα οποία γεμίζεται τη χώρα. Την κατάργηση μέσα σε μια νύχτα του καθεστώτος προστασίας των προστατευόμενων περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας για τη χώρα, με το αστείο όμως και ταυτόχρονα κοινικό επιχείρημα που έρχεται κατευθείαν και αυτό από το ΣΕΒ, πως τι θέλετε να κάνουμε, έχουμε πολλές τέτοιες περιοχές στην Ελλάδα. Χλεβάζεται
ακόμα και την τάχα ανεξάρτητη δικαιοσύνη, όταν ξαναφέρνετε τις οικιστικές πυκνώσεις από την πίσω πόρτα, λίγους μήνες μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που τις απέρριψε. Τσαλαπατάτε βάναυσα την ίδια την έννοια του δάσους και της σχετικής επιστήμης, αφού πια δεν θα είναι οι κρατικοί δασολόγοι υπεύθυνοι για να εξετάσουν τι είναι δάσος, αλλά οι κατατόπους μηχανικοί και δικηγόροι που συνάπτουν συμβόλαια και χτίζουν μέσα στο δάσος, που δήθεν πρέπει να προστατεύσουν κατά τα άλλα, αποδεικνύοντας φυσικά πως η επιστήμη είναι καλή μόνο όταν μας βολεύει. Μετατρέπεται όλη τη χώρα σε ένα απέραντο εργοτάξιο που ψάχνει πετρέλαιο, γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων σας κάθε αντίρρηση των τοπικών κοινωνιών και μάλιστα με ψευδεπίγραφα και πολλές φορές αστεία επιχειρήματα των υπουργών σας πως δεν είναι κάτι τέλος πάντων αυτό. Δίνεται μια σειρά δωράκια σε διάφορους επιχειρηματίες με κάθε είδους φωτογραφικές διατάξεις. Καλά, αυτό το έχουμε συνηθίσει βέβαια, είναι γνωστή η πρακτική όλων σας και φυσικά δίνεται επιπλέον στο υψηλά ιστάμενο προσωπικό, όπως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού του υπερφορέα που ετοιμάζεται, και μισθό πρόκληση τους δίνεται 8.000 ευρώ την ώρα που ο λαός μας υποφέρει. Η βρώμικη δουλειά από ό,τι φαίνεται πρέπει να πληρώνεται αδρά. Η συζήτηση πως μια νέα πιο βαθιά κρίση είναι πρώτων πυλών έχει φουντώσει ανάμεσα σε όλους τους εργαζόμενους που καταλαβαίνουν ποιος για άλλη μια φορά θα πληρώσει τη λυπητερή. Και ενώ οι επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία θα είναι ακόμα μεγαλύτερες, γεγονός που κι εσείς δεν μπορείτε να αποκρύψετε, λόγω και της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού, θα φέρετε, λέτε, μια διάταξη κόλαφο, αποσύροντάς την από σήμερα, αλλά θα την πάτε στο νομοσχέδιο του ΠΕΧΟΔΕ, που μετατρέπει και το κέντρο της Αθήνας σε τουριστική ζώνη ξενοδοχείων με πολλές εκατοντάδες κλίνες. Δεν περιμέναμε φυσικά ότι η πανδημία θα σας έβαζε μυαλό. Το μυαλό σας κάποιοι από εσάς δυστυχώς το χρησιμοποιείτε μόνο για την τρομοκρατία του κόσμου, να τον καθυλώνετε άβουλο, άπραγο, αμίλητο, φορτώνοντάς τον και με ατομικές δίθεν ευθύνες που δεν έχει, παρότι τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Πράγμα που δεν κάνετε όλοι από εσάς. Το σχέδιο νόμο που φέρνετε είναι σχέδιο που θυσιάζει τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού, προκειμένου να διασφαλίσει τα κέρδη κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων. Και δεν μπορεί ορισμένοι να πέφτουν από τα σύννεφα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, είτε με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, είτε με την μεθόδευση. Γιατί ο τρόπος του να φέρουμε στα μουλοχτά το νομοσχέδιο για να ψηφιστεί με διαδικασίες εξπρές είναι πασίγνωστος. Διαπρέψατε σε αυτά 5 χρόνια τώρα εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για τους ισχυρισμούς του κυρίου Χατζηδάκη ότι το νομοσχέδιο ήταν στη διαβούλευση για καιρό, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι πρόκληση. Όχι μόνο γιατί το μισό σχεδόν του νομοσχεδίου δεν ήταν στη διαβούλευση, αλλά και γιατί η διαβούλευση του είπε πρακτικά «πάρτε το πίσω». Το περιεχόμενο επίσης του σχεδίου νόμου δεν προκαλεί κανενός είδους έκπληξη σε κανέναν, γιατί το καινούριο πλαίσιο αδειοδότησης ολοκληρώνει ουσιαστικά το πλαίσιο του 2011, πλαίσιο που το διατήρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις τότε δήθεν διαμαρτυρίες του. Οι δε αλλαγές που φέρνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι όλες κατά παραγγελία του ΣΕΒ, ο οποίος λες και έγραψε ο ίδιος τόσο το κομμάτι για τις αδειοδοτήσεις όσο και για τα άλλα. Πάρε ό,τι θες επενδυτή. Αλήθεια, αυτό το μεγαλειώδες επιχείρημα του να συγκρίνεται ποσοστιαία το περιβάλλον στην Ελλάδα με άλλες χώρες, πού στο καλό το βρήκατε? Είναι επιχείρημα αυτό? Δηλαδή, λίγο πολύ μας λέτε, έχουμε πολύ δάσος στην Ελλάδα, άρα ας το καταστρέψουμε. Έχουμε πολλές περιοχές Natura, άρα ας τις διαλύσουμε. Η επιτάχυνση της αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επίσης
δεν μπορεί να εκπλήξει κανέναν που τώρα εμφανίζεται να υπερασπίζεται και τα άγραφα. Οι στόχοι για περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, για τους οποίους πλειοδοτήσατε με το ΣΥΡΙΖΑ, πριν τις εκλογές βέβαια, πώς αλλιώς μπορούν να επιτευχθούν παρά με χιλιάδες νέες ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Οι συμβάσεις παραχώρησης για έρευνα υδρογων ανθράκων, για τις οποίες έχετε ρίξει πολύ τσακωμό στη Βουλή με την τώρα αντιπολίτευση, για το σε ποιον πρέπει πραγματικά να πιστωθούν, τι άλλο άραγε μπορεί να σημαίνουν παρά δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων για να πάρθουν μετρήσεις, χιλιάδες γεωτρήσεις και στη συνέχεια, αν βρεθεί πετρέλαιο, μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Το περιβάλλον διαλύεται για να επενδύουν οι βιομηχανίες. Οι ανανεώσιμες πηγές θα αγκαλιάσουν όλα τα βουνά και το ρεύμα θα γίνει πανάκριβο. Οι περιοχές προστασίας της φύσης θα γίνουν αντικείμενο τουριστικής εκμετάλλευσης, οι παραλίες θα γίνουν αυλές μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, οι πετρελαϊκοί όμιλοι θα γεμίσουν όλη την υπόλοιπη χώρα με γεωτρήσεις. Το περιβάλλον βρίσκεται εκεί για να βγάλουν κέρδη μεγάλες επιχειρήσεις και οι σωτήρες επενδυτές σε κάθε τομέα. Έτσι, η αλήθεια λοιπόν είναι πως δεν κάνετε κάτι το τόσο καινοφανές. Προωθείτε περαιτέρω το νομικό πλαίσιο που χρειάζεται η δική σας καπιταλιστική ανάπτυξη, πλαίσιο που κυριολεκτικά θρηματίζει τις ανάγκες όμως του λαού ολόκληρης της χώρας. Η καπιταλιστική σας ανάπτυξη απαιτεί να διαλύσουμε το περιβάλλον και να θυσιάσουμε λαϊκά δικαιώματα, να πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα για να κερδίζουν οι όμιλοι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα στήσουν σε κάθε βουνό εγκαταστάσεις, να δεχτούμε πως οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται αδειοδότηση γιατί αυτορυθμίζονται και πως προστατεύουν το περιβάλλον, λέει, μόνες τους, να δεχτούμε πως για να βγάλουν δισεκατομμύρια κέρδη οι όμιλοι εξόρυξης πετρελαίου πρέπει να τρυπήσουμε ολόκληρη τη χώρα. Όσο για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, την οποία όλοι σας προωθείτε, αποδεικνύεται ότι μόνο πράσινη δεν είναι. Είναι κατάμαυρη. Είναι η ανάπτυξη που στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος και μόνο προωθεί τη στρατηγική συγκεκριμένων λόμπις. Αλήθεια, εσείς που είστε τόσο υπέρ της καθαρής ενέργειας, γιατί δεν επενδύετε στην υδροηλεκτρική ενέργεια που είναι αποδεδειγμένα η πιο φιλική προς το περιβάλλον? Άρα, μιλάμε για αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη. Όμως, ανάπτυξη με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος από τη μια και προστασία πραγματική του περιβάλλοντος από την άλλη είναι πράγματα ασυμβίβαστα. Το μόνο που επιδιώκετε είναι να διαμορφώσετε νέα πεδία επενδυτικής δραστηριότητας για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια των ομίλων. Αυτή βέβαια είναι η στρατηγική των ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος προσπαθούν να αναβαθμίσουν τη θέση τους στον ενεργειακό πόλεμο. Σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Γερμανία και τη Γαλλία, ένα μεγάλο κομμάτι του κεφαλαίου υποστηρίζει τη λύση αυτή που θέλετε κι εσείς. Το περιβόητο Green New Deal, το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει τις παλαιές υποδομές με καινούργιες πράσινες υποδομές. Αλλά οι καινούργιες υποδομές κοστίζουν και οι πράσινες υποδομές κοστίζουν ακόμα περισσότερο. Για παράδειγμα, οι νέες πράσινες υποδομές στην ενέργεια μεταφράζονται σε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα. Σημαίνουν λιγότερη θέρμανση, ακριβές νέες εγκαταστάσεις. Και φυσικά η πράσινη ανάπτυξη έχει κερδισμένους και χαμένους. Κερδισμένοι είναι βασικά οι επενδυτές στις νέες πράσινες τεχνολογίες που θα δουν δισεκατομμύρια κέρδη να μπαίνουν στις τσέπες τους. Χαμένοι όμως είναι οι εργαζόμενοι, όπως θα συμβεί για παράδειγμα στους εργαζόμενους στον κλάδο της ενέργειας που γνωρίζουν μεγάλη αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσής τους. Χαμένοι βέβαια θα είναι και η λαϊκή οικογένεια που θα πληρώνει πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα. Χαμένο είναι και εκείνο βέβαια το τμήμα του κεφαλαίου των επιχειρηματιών που έχουν επενδύσει σε παλαιότερες τεχνολογίες, τους οποίους οι πράσινες λύσεις
τους καταστρέφουν. Παρακολουθούμε τον ΣΥΡΙΖΑ, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, λίγο, δεν θα αργήσω πολύ. Παρακολουθούμε τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει βγει στα κεραμίδια για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο. Γιατί άραγε? Η στρατηγική της δίθεν πράσινης ανάπτυξης δεν είναι και δική του στρατηγική. Το μεγαλύτερο οικολογικό έγκλημα στην Αττική, που είναι εδώ και δεκαετίες ηχοματερή στα Λιώσια, που μάλιστα την επεκτείνατε και θέλετε να την αντιγράψετε κι αλλού, όπως το γραμματικό, δεν έχει πλέον και τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η καρκινογόνα καύση με τα γνωστά αποτελέσματα στο Βόλο κι αλλού δεν έχει και την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή είδαμε και ένα βιντεάκι της κυρίας Δούρου με πουλάκια και ανεμιστήρες, καλύτερο θα ήταν να βγάλει ένα βιντεάκι για να ενημερώσει πραγματικά το λαό της Αττικής τι αποφάσισε πίσω από τις πλάτες του πέρσι το καλοκαίρι μαζί με τον Πατούλη και το γνωστό φασιστοειδέ στο Τζίμερο. Αναφερόμαστε στη νέα χωματερή που είναι παράνομη γιατί είναι σε ζώνη απολύτου προστασίας και για την οποία οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο. Στην ουσία, ομολογείτε όλοι σας πως αυτό το σύστημα δεν χωρά τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Αφήστε αυτά που ξέρετε. Το σύστημα αυτό που υπηρετείτε δεν είναι ούτε ορθολογικό, ούτε και μονόδρομος. Το περιβάλλον μπορεί πραγματικά να το υπερασπίσει ο ίδιος ο λαός, όταν αποφασίσει όμως να σας διώξει οριστικά από την διακυβέρνηση και να πάρει ο ίδιος την εξουσία, με κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής, θέτοντας κάτω από το δικό του σχέδιο και έλεγχο την οικονομία. Τότε θα μπορέσει πραγματικά να ικανοποιήσει την ανάγκη του να ζήσει σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον για να προστατέψει την υγεία του και συνολικά τις ανάγκες του, να ζήσει με ευημερία και όχι με μεμσημυρία. Σας ευχαριστώ.